Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99 Νεφέλ μεγ στο μικρόφωνο Γιάννη Στόμιτς, ο περατέρ σαν τσουκουτσουκουτσουκουτσά. Είναι αυτή τη στιγμή πίσω από την κάμερα τη στην Αθήνα Γιάννη πες να γεια Άρα γεια μεγάλη Άδωνης Γεωργιάδης, ο ορισμός του ότι κοροϊδεύεις το λούζεσαι Αλλά επίσης, να είμαι πολύ Just technical jobs. I mean, if you want to open a restaurant in Greece now, the top first thing that you cannot find is I don't know what is the English word. Laderes, we say it. If someone knows the English words, okay. The top uh, thing that you cannot find is Lageris. Ο Λατζέρη έχει υψηλή ζήτηση, όπω μα λέει ο Υπουργό Εργασία μα σε μια εκδήλωση του Economist σχετικά με το μέλλον τη um, οικονομία στην Ελλάδα. Και για να ρωτήσουμε τι ακριβώ κάνει αυτό ο Λατζέρη, μπα και καταλάβουν οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν σε ποια δουλειά αναφέρεται ο Άδωνη ο Γεωργιάδη. Λέγουν uh, They fix the things in a cuisine, cuisine of a restaurant in a proper way. Αυτό ακριβώ τίποτα άλλο που θα λέγει και ο αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Η αλήθεια είναι, παιδιά, πω τα αγγλικά του Τσίπρα είναι αξεπέραστα. Εντάξει, τώρα με αυτό που βγήκε και από Άδωνη, δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε, να συγκρίνουμε τα μήλα με τα, με τα τρακτέρ. <laughs> Τρομερή αναλογία μου. <clears throat> Για να ακούσουμε λίγο αγγλικά Τσίπρα, να θυμηθούμε. Mrs. Merkel has said You either do the reform and the austerity or you are out of the euro. Do you think that the German Chancellor is bluffing? I don't know what Madame Merkel wants to do, but I know what we want to do. We don't want uh, Greece outside, outside euro. We don't want Greece outside eurozone. We want Greece inside euro and inside eurozone. But I believe, we believe, that Madame Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. Τα, ah, επικές στιγμές, Βέβαια, ε, για να είμαστε λίγο ειλικρινείς και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες σχετικά με τα, με τα αγγλικά στην Ελλάδα. Είμαστε μία χώρα, που, λίγο, εντάξει, ξέρουμε την υποκρισία σε αυτή τη χώρα, αλλά για αυτό το θέμα, Νομίζω ότι όλοι μας, δηλαδή εσείς που ακούτε, και αυτοί που ξέρετε, όλοι μας έχουμε βιώσει κάποιο είδους κοροϊδία όταν ήμασταν μικροί και θέλαμε να μάθουμε αγγλικά με προφορά όμω έτσι. Να θέλεις τώρα να πεις την σοκολάτα chocolate και σε κοροϊδεύουν και εν τέλει να καταλήξεις να την πεις chocolate. <laughs> δηλαδή, εγώ α πούμε που πήγαινα και τα καλοκαιριά στην Αγγλία σε summer school και μετά δούλεψα και εκεί πέρα. Είχα φτάσει σε ένα τρομερό British accent, και όταν πάω ακόμα, μπορώ να μιλήσω, ειδικά σε μέρη που δεν υπάρχουν Έλληνε. Γιατί νιώθω αυτή την κορυδία. Νιώθω ότι αν ξεκινήσω και μιλήσω Αγγλικά, όπω μιλάω κανονικά, με προφορά Βρετανική, γιατί έτσι τα έμαθα. Θα με πάρουν το ψηλό και με παίρνουν το ψηλό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή κάθε φορά που ανοίγω το σταματάκι μου όταν είμαι among Greek people, έτσι, και, και μιλάω Αγγλικούρα και κάνω και την προφορά την British, είναι σβάση, όσο... ξεπέζεψε. Οπότε, όντω, εγώ, εγώ τουλάχιστον την έχω βιώσει αυτή την κοροϊδία. Ε, και όμω το παράδοξο είναι ότι παράλληλα ενώ κοροϊδεύουμε, είμαστε και μια χώρα όπου αν έχει φτάσει σε μεγάλη ηλικία και δεν έχεις μάθει Αγγλικά πάλι θα σε κοροϊδέψουν. Είναι μία από τι πολλέ υποκρισίε που, που, κουβαλάει η χώρα μα για πολύ καιρό και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να, να, μιλήσουμε σοβαρά για αυτό το ζήτημα. Αν θέλουμε να φτάσουμε τα αγγλικά μα σε επίπεδο όπω θα μιλάνε οι Ολλανδοί ή όπω θα μιλάνε οι Σουηδοί, γιατί α είμαστε ειλικρινεί, οι περισσότεροι που κοροϊδεύουμε είτε τον Άδωνη είτε τον Τσίπρα για τα αγγλικά του, η προφορά μα και το λεξιλόγιο μα δεν είναι σε καμιά καλύτερη κατάσταση από ότι αυτόν. Αφήστε με την <laughs> British accent. Yes, yes. <laughs> Μην κοροϊδεύει Γιάννη. Οπότε, με αφορμή τα αγγλικά του Άδωνη, ας εναντιωθούμε στο στίγμα των αγγλικών φίλες και φίλοι. Εσύ εκεί που πλένεις το πιάτο, που βάζεις τη σκούπα τη σουίφερ, την υγρή με τα μαντιλάκια αυτή που έχω αγοράσει. Κατάλαβες Γιάννη πια λέω. Το χορηγό. Δεν είναι χορηγός. <laughs> Θέλω εσύ εκεί πέρα, είτε έχει προφορά, είτε δεν ξέρει καθόλου αγγλικά, δεν σημαίνει ότι αξίζει λιγότερο σε αυτή τη ζωή. Ωστόσο, στον κόσμο που βρισκόμαστε σήμερα, τα αγγλικά όντω είναι απαραίτητα για την επιβίωση και για την επαγγελματική σου καριέρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μα. Κανεί ποτέ όμω δεν θα μάθει αγγλικά, αν φοβάται πω ο κοινωνικό του κύκλο θα τον στιγματίσει. Οπότε, εγώ παιδιά, σα προτρέπω να μιλάτε άφοβα την αγγλική, γλώσσα, με όποια προφορά και αν έχετε και όποιο λεξιλόγιο και αν α, α, χρησιμοποιείτε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αν δεν δοκιμάσεις Γιάννη ποτέ, σε αυτή τη ζωή δεν θα μάθεις και ποτέ. Ε? Βάθο. Αυτό τώρα είναι τουλάχιστον 10 μέτρα βάθο. Τα πει γνωμούλα μου. Γνωμούλα μου που λέω. Γνωμούλα μου. Και μιλώντα για αγγλικά, παιδική μου φίλη. Πόσο καιρό έχω να το πω αυτό. Πόσο καιρό είχα να σα πω παιδικού μου φίλου. Ξέρει, με τι είχαμε ξεκινήσει, με του ψηφοφόρου. Άρα, αυτοί που είναι εδώ πέρα από τα YouTube videos, που του έλεγα ψηφοφόρου μου, καλώ πω, 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 τι μου θύμισε τώρα, τρία χρόνια πίσω. Α, πώ περνάει ο καιρό. Μόνο ένα σπασμένο πόδι, κλάματα, ιστορίε. Ένα αυτοάνωσο. Α, ωραίε εποχέ. Λοιπόν. Είπαμε, θέλω να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μιλώντα για Αγγλία και θέλω να μεταφερθούμε στην Αγγλία. Όλοι ακούσαμε, θεωρώ, το απόσπασμα του Πρωθυπουργού από τη συνέντευξή του σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μην τα ξανακούσω, Μάρμαρα. Αυτό ακριβώ. Τα μάρμαρα μπαίνουν στο μπάνιο. <laughs> τα γλυπτά είναι Παρθενώνα. Τα μάρμαρα, πια μάρμαρα, βρε βλάχα. Τέλο πάντων, πα περιπτώσει. Για να ακούσουμε τι είπε. It's as if, if, if I told you that you would cut the Mona Lisa in half

Ο και με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, ο Πρωθυπουργό τη Μεγάλη Βρετανία, Ρίση Σούνακ, που δεν τον θέλει και κανένα, στη Βρετανία είναι το μαύρο πρόβατο, αλλά είναι και άχρηστο, εν πάση περιπτώσει, ακύρωσε τη συνάντηση με τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Μετά ένα χάο στη βρετανική πολιτική, με τον αρχηγό τη αντιπολίτευση να κατηγορεί το Σούνακ πω έχασε δίθεν τα μάρμαρα. Αλλά προφανώ στην ελληνική πολιτική σκηνή επικράτησε ομοφωνία και ένα κλίμα πανηγυρισμού. Αφού αυτό που κατάφερε να κάνει α, όλη αυτή η κατάσταση είναι να αναδείξει το ελληνικό αίτημα σε διεθνές επίπεδο ε, η επανένωση των μαρμάρων. Των μαρμάρων. Άκουσες τι είπα. Είπα μαρμάρα κι εγώ. Είμαι, είμαι κλόουν. Δεν είμαι εθνικός κλόουν της Ελλάδας. <laughs> <laughs> Εντάξει, οκ. Okay. Ας καταπίνω καλύτερα τη γλώσσα μου πριν μιλάω. Λοιπόν, βέβαια, εδώ εμεί δεν είμαστε για να κάνουμε του σφουγκοκολάριου τη εκάστοτε κυβέρνηση. Ωστόσο, ο Κυριάκος Ωμητσοτάκη, η θελημένα ή μη, κέρδισε διπλωματικού πόντου με, αυτό το, με αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να του το δώσουμε αυτό το θετικό, θεωρώ. Το πρόβλημα, κατά τη δική μου άποψη, γνωμούλα μου που λέμε και εδώ πέρα, είναι πω υπήρξε μια τεράστια στήριξη απάνει προ αυτό το αίτημα μάλλον του να επανενωθούν τα γλυπτά από άτομα τα οποία δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην Ακρόπολη στο μουσείο της που ε, εκπληκτικό είναι αυτό και αναρωτιέμαι και θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς μαζί μου έτσι όπως περπατάτε έτσι όπως ε, 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 σκουπίζετε τώρα το πιάτο αλήθεια σκουπίζει κανεί το πιάτο έχεις κάτι που τώρα σκουπίσεις πιάτα <Κι> αλήθεια, στο στρατό <Κι> γιατί σκουπίζουν τα πιάτα για να μην μείνουν δαχτ <Κι> Who the fuck does that? There is no time for σκουπίζω δε, δε πιάτα. λοιπόν, εμ, τι έλεγα. Α, ναι, και θέλω να ρωτηθείτε, παιδιά, εσείς όλοι που ακούτε αυτό το podcast, πόσοι Έλληνες έχουν πάει στην Ακρόπολη. Εγώ προσωπικά έχω πάει μία φορά με το σχολείο των 12 χρονών. Και μένω στην Αθήνα τώρα και δεν έχω ξαναπάει έκτοτε. Αν μου πει, γίνεται τη πόρνη εκεί πέρα πάνω. Αλλά και τώρα που δεν έχει τόσου τουρίστε, θα μπορούσα να πάω. Εδώ μένω. Μια γύρα να κάνει γύρω-γύρω εκεί από το Μουσείο τη Ακρόπολη και να ρωτήσει ντόπιου ρε παιδί μου, ε, αν έχουν πάει, μπορεί να σου πούνε δεν ξέρω καν ποιο είναι ακόμα το Μουσείο τη Ακρόπολης Και να θυμούνται το μουσείο που ήταν στην Ακρόπολη πάνω, το παλιό, πάνω, πάνω στο λόφο που υπήρχε ένα ε, μουσείο. Μπορεί εντάξει και εγώ να είμαι λίγο προβολική, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι και τόσο υπερβολική. Μπορεί να πάω να το κάνω γκάλοπ. Να πάρει την κάμερα Γιάννη και να πάμε να κάνουμε. Ναι, όχι, δεν ξανακάνω βίντεο στο δρόμο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλο πάντων, αλλά αυτό το ίδιο άτομο που δεν θα ξέρει κατά πού πέφτει το μισό τη Ακρόπολη, θα ζει το κραυγά για την επιστροφή των γλιπτών. Δεν ξέρω, ίσω να περιμένουν να γυρίσουν τα, τα γλυπτά όλα και να γίνουν παρεούλα εκεί πέρα στο μουσείο για να πάνε να τα, να τα επισκεφτούν. Είναι και αυτό μια εξήγηση. Αλλά η υποκρισία μεταξύ μα θεωρώ ότι παραμένει σε αυτή τη χώρα. Πέρα από υποκρισία πάντω στην Ελλάδα. Επικρατεί και μία δόση άγνοιας να το πω, ηλθιότητας ε, θα ήθελα να πω, αλλά δεν θα ήταν σωστό. Α, για όποιο πράγμα μιλάω, προφανώς να σας ενημερώσω σας που πολύ ενημερώνεστε από εδώ από την μπουκλίτσα μας, αναφέρομαι στις δηλώσεις του κύρου Σταϊκούρα, τον οποίο γνώρισα στο Στασβούργο, by the way, ο οποίος τώρα είναι υπουργό Μεταφορών, πριν ήταν υπουργό Οικονομικών, ε? Και οι δηλώσει του εκούρα ήταν σχετικέ με του συμπολίτε μα που έχουν αναπηρία. Για να ακούσουμε τι έχει να μα πει. Και το 35% των λεωφορείων στην Αθήνα δεν έχει ράμπε για τα άτομα με ειδικέ δεξιότητε. Με αναπηρία εννοείται. Mm -hmm. ναι. Γιατί όμω. Τα αυτό... λέω άτομα με ειδικέ δεξιότητε, εγώ πάντα λέει τα αμαία. Ναι. Το λέω γιατί τα αυτοί, ανάπηρα άτομα αυτοί... επιθυμούν να λέγονται ανάπηρα άτομα. Και, και εγώ θεωρώ ναι. ότι έχουν ειδικέ δεξιότητε ναι. και έτσι του συμπεριφέρομαι γιατί πράγματι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτού του συμπληρωματικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Τι κι αν αυτοί θέλουν να λέγονται ανάπηρα άτομα. Εγώ θα τους λέω άτομα με ειδικέ δεξιότητε. Λες και βγάζουν λέιζερ από τα μάτια, ξέρω εγώ, ή γίνονται transformers ε, τα παιδιά. Εμένα πάντως μου άρεσε που του δόθηκε εκείνη τη στιγμή δεύτερη ευκαιρία από τη Γιάμαλη να εξηγήσει τι νοούσε, αλλά αυτός μαλάκα επέμεινε να τους λέει «Όχι, εγώ θέλω να το πω έτσι, με τη δικιά μου ορολογία, άτομα με ειδικέ δεξιότητες». Το Α, λέω γιατί τα αυτοί, ανάπηρα άτομα αυτοί, επιθυμούν να λέγονται ανάπηρα άτομα. Και, και εγώ θεωρώ ναι. ότι έχουν ειδικέ δεξιότητε ναι. και έτσι του συμπεριφέρομαι, γιατί πράγματι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτού του συμπεριφέροντε. Αχάμπαρο, θα έλεγε κανεί. Αυτό παιδιά πάντω είναι πιστεύω και το στίχημα τη επόμενη δεκαετία και για τι επόμενε γενιέ, όσον αφορά τα ανάπηρα άτομα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβουμε πω το ζήτημα δεν είναι η ψυχολογική υποστήριξή του, αλλά η γενική συμπερίληψή τους στην κοινωνία αυτή είναι τιμάται, Δηλαδή με την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Σταϊκούρας θα έπρεπε κανονικά με βάση τη δικιά του λογική να λυπούμαστε για τα ανάπηρα άτομα λες και χρειάζονται κάποιο είδους συμπόνια και καποιο πατ πάτ-πάτ στην πλάτη ξέρω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Τα ανάπηρα άτομα δεν θέλουν συμπόνια, θέλουν να ζουν ισότιμα μαζί με τα υπόλοιπα άτομα. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνουμε, και το έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο, είναι να βγάλουμε όλους τους αποκλεισμού τους οποίους βιώνουν τα ανάπηρα άτομα, ώστε να καταφέρουν αυτά να ζήσουν ισότιμα. Καλά δεν τα λέω, Γιάννη. Mm. Όπως, για παράδειγμα, τα λεωφορεία είναι προσβάσιμα. Και όχι μόνο να μου πει τα λεωφορεία, και κάθε δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να είναι υποδομή, βασικά, να είναι προσβάσιμη, αλλά ο αποκλεισμό που βιώνουν τα αναπηρέτωμα δεν είναι μόνο στις υποδομές, ξεκινάει κυρίως από την εκπαίδευση. Εάν έχουμε σχολεία για ανάπηρα και μη ανάπηρα άτομα, τότε ξεκινάει ξεκινάνε τα, ανισότητα ξεκινά από τη βάση, ρε παιδί μου. Ξεκινάνε τα παιδιά, τα ανάπηρα, από διαφορετική αφετηρία από τα υπόλοιπα παιδιά, η οποία, αν θυμάστε και σε προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε δήλωση του Σπύρου από το School Crips, τι είχε πει ο Σπύρος τότε, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα ήπιο τρόπο ευγονική πολιτική. Δηλαδή, διαχωρίζει μ, τα παιδιά σε κανονικά και μη κανονικά. Αφήνοντα πιο πίσω δηλαδή την εκπαίδευση των ανάπηρων παιδιών. Αυτό ήταν το, το mini rand μου. <laughs> Κάθε φορά τα λέμε, τα ξαναλέμε εδώ, τα ξαναπούμε και Πάλι σε κανένα δύο μήνε, πάλι πάλι θα έχουμε καμιά πίπα που θα πει κάποιο υπουργό. Πάλι εδώ, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Τα έχουμε πει. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Και μια και λέω τα ευχαριστήρα, ποιου ευχαριστούμε πάντα. Του Πάτριαν! Γιατί έχουμε καινούργιε προσθήκε στι υψηλέ θέσει τη δημόσια κλίμακα. Τέλο πάντων, θέλω να ευχαριστήσω παιδιά. Του μπερμπάντιδε και του καραμπουζουκλίδε του Πάτριαν και όσου βέβαια συνεισφέρουν σε αυτό. Έρχεστε, φεύγετε, σα βλέπω, ξέρω, δεν πειράζει. Και αυτοί που κάνουν cancel members δεν πειράζει. Έχουν στηρίξει μα με κάποιο τρόπο. Εγώ σα αγαπώ όλου με όποιον τρόπο και αν βοηθάτε, στηρίζετε την μπουκλίτσα μα που την κάνουμε με πολύ, πολύ πολύ αγάπη και κυρίως θέλω να πω τα ευχαριστήκια μου στον Κωνσταντίνο, τον Στέλιο, τον Ιωάννη, τον Στράτο, τον Γιώργο, τον Πι, τέσσερις Γιώργου, Γιώργιδες έχουμε, την Σπύρη, τον Παναγιώτη, τον Θάνατο, τον Βάιο, τον Γιώργο Τόρο, Γιώργος Τόρο Σιάν, που μα έχει βγάλει το λάδι μέχρι να συνδεθεί σε αυτό το discord, αμάν πια, λοιπόν, τον Κάταλιστ, τον Τρίτο Γιώργο, τον Χρήστο, την Μαρία που μα ήρθε πρόσφατα, Τώρα έχω ένα username που παίζει να τη λένε πως το λέει: Αποστολή την κοπέλα, αλλά το έχει γράψει Μερμελέα. Μερμελέα. Δεν ξέρω καν αν το λέει σωστά. Να μου στείλει να μου πει να το λέει σωστά. Διότι είναι επίση καινούργια στο κριού και τα κορίτσια αυτά, τα δύο τα τελευταία, έγιναν καραμπουζουκλίδε με τη μία φίλη. Γιατί θέλουν το extra podcast. Γιατί καραμπουζουκλίδε τι έχουν, Γιάννη, το extra το pod κάθε τέλο του μήνα. Έτσι. Και έχουμε και ένα τέταρτο Γιώργο που είναι ο νέος μας εμπερμπάντης εδώ πέρα και σας ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ, ξέρετε πρέπει να συνδεθείτε στο Discord, να συμμετέχετε στα voice channels, εκεί πέρα κάνουμε bonding, έχουμε πλέον θέλω να μην φοβάστε γιατί κάποιοι μου στέλνουν και μου λένε πω 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 κάτι σεντόνια που έχετε εκεί στο Discord, τώρα τα σεντόνια γιατί έχουμε αναλύσεις, τις έχουμε βάλει σε ένα channel που λέγεται Μπουγάδα. Εκεί πέρα τα παιδιά κάνουν τις αναλύσεις τους Και το main channel, το μπούκλα 99 Είναι για πιο μικρά πράγματα Οπότε μην φοβάστε, παιδιά μπείτε Δεν θα γκόνουν οι υπόλοιποι Αυτό πάει, πάει, πάει για, για εσάς που το όνομα σα αρχίζει από νύ, Δεν λέω, θα καταλάβετε Λοιπόν, ας πούμε κάτι θετικό και αυτά θετικά είναι βέβαια, αλλά ξέρει. Τη επικαιρότητα θετικών, εν πάση περιπτώσει. Α πούμε για το νέο νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση που αφορά την καθιέρωση τη επιστολική ψήφου. Βεβαίω, βεβαίω. Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η επιστολική ψήφο δεν διευρύνει τον εκλογικό κατάλογο. Δηλαδή, δεν δίνει δικαίωμα ψήφου σε περισσότερου ανθρώπου. Απλά διευκολύνει του τρόπου με του οποίου ο ψηφοφόρο μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Τα λέω καλά. Και αυτό δεν αφορά μόνο όσου μένουν στο εξωτερικό, όπω μπορεί να φαντάζεστε πάρα πολύ. Έχει ισχύ και για όσου εργάζονται σε εποχικέ εργασίε, όπω είναι δηλαδή όλα τα νέα παιδιά που πάνε στι λεγόμενε σεζόν. Οι οποίε ξεκινάνε, όταν αυτοί που πάνε σαν τορίν ξεκινάνε το Μάρτιο σεζόν. Εκεί υπάρχει και τον το, το Νοέμβρη, τον καλό. Με την επιστολική ψήφο, δηλαδή, α, θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα χρόνια εποχή. Οπότε η δική μου πρώτη ματιά είναι. Οπότε γι' αυτό το λέω και στα θετικά. σα ίσα εγώ θέλω να, έχουμε επιστολική ψήφο, μόνο και μόνο για το μιμ, εάν κάποιο πολιτικό αρχηγό μα γίνει Τραμπ νούμερο 2. Τι εννοώ. Εντάξει, όλο αυτό θα ήταν επικό. θα σα εξηγήσω γιατί μιλάω, γιατί και ο Γιάννη με έχει με κατερισματικά και λέει: Τι Τραμπ, κολλάει τώρα. Θα, εξηγήσω, θα Λοιπόν, στι προηγούμενε εκλογέ Αμερική εφαρμόστηκε το σύστημα τη επιστολική ψήφου. Ο πρόεδρο Τραμπ τότε είχε πει, παιδί μου, είχε επιχειρηματολογήσει, να το πούμε, ότι οι Democrats θα ψήφιζαν δύο φορέ, μία με την επιστολική και μία στους εκλογικού, κατάλαβε, θα πήγαινα στην κάλπη, και θα κέρδιζαν έτσι τι εκλογέ, επειδή θα ψήφισαν δύο φορέ. Οπότε, την ημέρα των αποτελεσμάτων, των πρώτων αποτελεσμάτων, εν περιπτώσει, ο Τραμπ έκανε ένα διάγγελμα. Και αποδέχτηκε την μεγάλη του νίκη, χωρίς βέβαια να έχουν καταμετρηθεί τότε οι επιστολικέ ψήφοι. Και τι είπε στου ψηφοφόρου του, Του ε, παρότρινε να υπερασπιστούν, ρε παιδί μου, το, το Σύνταγμα και να σταματήσουν την καταμέτρηση. Και τότε ξεκίνησε εκείνο το επικό Stop, stop the Count, που έχει γίνει meme, των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι πηγαίνανε στα εκλογικά τμήματα, άκουσον-άκουσον, και απαιτούσαν να σταματήσουν την καταμέτρηση των ψήφων. Επικό. Οπότε θα ήθελα ιδανικά για το μιμ και μόνο να καθιερωθεί η επιστολική ψήφο και εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, αν υπάρξουν διαμαρτυρίε για δίθεν απάτη, ε, δεν θα είναι και το καλύτερο για τη δημοκρατία μα. Αλλά εγώ για την ώρα πληρώνω από τα memes. Οπότε φίλο <laughs> στα αρχίδια μου κιόλα. Ένα ακόμα meme ε, στην ελληνική επικράτεια, το οποίο εδώ μας φέρει ψωμάκι για την μπουκλα πριν περάσουμε στο, στο, εξωτερικό, είναι παιδιά, τι, τι, τι μονοπολή. τα μίντια, η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού. Του ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού, αυτή η νέα κοινοβουλευτική ομάδα με επικεφαλή τον Αλέξη Χαρίτσι θα προσπαθήσει λένε να πάρει ψήφου από το ΣΥΡΙΖΑ και όσων είναι δυσαρεστημένοι από τη στροφή προ το κέντρο που έκανε ο Κασελάκη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, παιδιά, τι να σα πω, εγώ νομίζω με τι νέε δημοσκοπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, σα ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη πλέον, είναι πλέον irrelevant. Nobody cares, actually. Ε, καλύτερα να αρχίσουμε να λέμε για το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ. Πάντω, αυτή η νέα ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Εσωτερικού, <χει> διότι όντω είναι ΣΥΡΙΖΑ Εσωτερικού, έτσι. Θα παρουσιάσει, λένε, μια. Κάνανε και ένα σποτ, δεν ξέρω να το είδατε, με φούξια χρώματα. Θα παρουσιάσουν μια πιο προειδευτική, οικολογική, αριστερή και εναλλακτική πρόταση για την Ελλάδα. Αυτά τα ωραία. Δεν έχουμε χορτάσει άλλωστε από αριστερέ και εναλλακτικέ προτάσει εδώ στην Ελλάδα. Και ακούγεται πω στι ευρωεκλογέ θα είναι επικεφαλή ο Αριστίδη, ο Μπαλτά. Τον θυμάσαι τον Αριστείδη τον Παλτά. Ποιο θα τον θυμάται, Εγώ τον θυμάμαι και θα σα θυμίσω ποιο ήταν, γιατί έδινα πανελίνε τότε. Πρώτο Υπουργό Παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάσαι. Και ήταν αυτό που προώθησε την κατάργηση των πρότυπων σχολείων και είχε επιτεθεί σφοδρά στην αριστεία, χαρακτηρίζοντά την ω ρετσινιά. Άκουσαν, άκουσαν. Και πιστεύουν ότι με αυτόν τον άνθρωπο ως επικεφαλή του Ευρωψηφοδέλτη θα έχουν προοδευτική και εναλλακτική πρόταση για την Ελλάδα. Οψώμεθα, εγώ θα πω. Λοιπόν, Τελειώνοντα. Αλλά και το podcast. Let this sit just for one minute. Να το πιάσουν όλε τα ακούνε. Γιατί μπορεί κάποιο να μην το έχει πιάσει. Αν δώσουμε λίγο χρόνο, να το σκεφτεί. Λοιπόν, περνάω στο σεξιστικό κομμάτι του εγκεφάλου. Ανεβάσαμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τη Σούστα. Ελπίζω να την ακούσατε, γιατί είναι τρομερή η γυναίκα. Και μα κατηγόρησαν για σεξίστρε. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει ριβέ τη σεξισμ. Ο σεξισμό είναι από άντρα προ γυναίκα. Δεν υπάρχει σεξισμό από γυναίκα σε άντρα. Δεν, δεν δε θέλω να σα το χαλάσω. Βασικά, όχι σε εσά, γιατί εσεί μα ακούτε και ξέρετε, αλλά σε αυτού που μα κατηγόρησαν ότι είμαστε ε, σεξίστρε. Ε, εν πάση περιπτώσει, κλείνει παρένθεση. Πάμε τώρα στο σεξιστικό κομμάτι όντω του podcast, αυτό το που είναι σεξιστικό, τον ανδρικό, τον εγκέφαλο. Αλλήμον. Λοιπόν, παιδιά, Πραγματικά με σοκάρει κάθε, μα κάθε φορά που ακούω κάποιον να λέει ε, «Ναι μωρέ, είμαστε ε, σε ένα situation, σε εδώ και κάνα εξάμεινο». Μπρο, μπρο, πρέπει να σε συλλάβουνε γι' αυτό που λες. Αλληλεπιδράς με έναν άνθρωπο εδώ και έξι μήνες και δεν είστε επίσημα μαζί. Τι στο διάκορο κάνεις! τι είναι αυτό που κάνεις ακριβώς. Γιατί σε αυτό το σημείο που έχετε φτάσει, ουσιαστικά κάνετε σαν να είστε μαζί, δηλαδή κάνετε τα πράγματα τα οποία τα κάνει ένα ζευγάρι ή απλά your casual dating, αλλά αυτό κρατάει αλήθεια πάρα μα πάρα πολύ σε διάρκεια. Όπως και να έχει, κάποιος από τους δυο σας, μήπως λέω εγώ τώρα, μήπως είναι λίγο δυσαρεστημένος με όλο αυτό, Κάποιο από του δυο σα δεν είναι λογικό να θέλει να έχει αποκλειστικότητα. Λέω τώρα εγώ. Και θα ρωτήσει εσύ, φίλα κρατή, γιατί. Και θα σου απαντήσω εγώ, γιατί όχι. Γιατί όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, τι στο καλό κάνετε εσεί εκεί έξι μήνε και δεν ονομάζετε αυτό εδώ το τσίρκο που έχετε στήσει κανονική σχέση. Το ακόμα πιο τσίρκο. Εδώ τώρα. Θα αρχίσω τώρα να το Το ακόμα πιο τσίρκο που ακούω και μου ανεβαίνει, ρε παιδί μου, θέλω. Η μπιέλα, καταλαβαίνει. Είναι αυτό που ακούω όταν μου λένε Έχω αποκλειστικό situationship. να παίζει ύμνο του τσίρκο. Υπάρχουνε. Τα τα λέω αυτά γιατί αυτή τη συζήτηση την είχα με κάποιους που, με, με, με έναν που μου, είχε, ε, μου είπε «έχω αποκλειστικό situationship». What the fucker fuck! What the fucker fuck! Τι είναι αυτά που λες, bro Τι είναι αυτό που βγαίνει από το στόμα σου! Τι εννοεί αποκλειστικό situationship! Μήπω εννοεί την κόμενά μου! Αποκλειστικό situation -ship. και τρομάζει να την πει η κοπέλα του φίλε ο κλόουν. Και πώ γίνεται να είσαι χαρούμενο μέσα σε αυτό και να το ονομάζει έτσι, ή και η κοπέλα αντίστοιχα από την άλλη πλευρά, Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τη ζωή του λίγο πιο εύκολη ρεφίλε και να πούν Hey, hey you, hey you, μου αρέσει. Oh, πάρα πολύ δύσκολο. Σε γουστάρω. Θε να το δούμε μήπω λίγο πιο εν το βάθη. Και, και, και αν δεν μα βγει, απλά να σταματήσουμε να βγαίνουμε. Λέω τώρα ιδεάρα. Δεν είναι αυτό. Ε, δι, διδακτορικό έβγαλα. Ορίστε. Πραγματικά είναι. Ε, με βοηθάει λίγο. Ε, δεν, με, δεν με βοηθάει, μάλλον, το, το γεγονό ότι δεν μπορώ να μεταφράσω το serious dating στα, στα ελληνικά 100%. Διότι από τη μία έχουμε σε αυτέ τι περιπτώσει και πλέον στα dating life μας το casual, casual dating που είναι αυτό το βγαίνουμε πολύ ταυτόχρονα δηλαδή κανένα expectation καμία ε, δέσμευση και από την άλλη έχουμε το serious dating τα έχουμε κάνει δηλαδή σε υποκατηγορίες που υπάρχει αποκλειστικότητα απαντά στα μηνύματα, δεν γίνεις ούτε φάντασμα ούτε ζόμπι ούτε όλα αυτά τα ωραία τις περισσότερες φορές που ακούω για situation συνήθω βλέπω μια μορφή Εμονίζει με τον άλλον, από τον έναν προ τον άλλον, γιατί δεν μπορεί να τον έχει 100%. Και είναι ένα μόνιμο συνέστημα ανυκανοποίηση, και πραγματικά ε, θεωρώ ότι, φίλε ε, και φίλοι, οφείλουμε, α είμαστε ειλικρινεί, στι διαπροσωπικές μα σχέσει να κοιτάζουμε, όχι πώ νιώθουμε για αυτόν που έχουμε απέναντι μα, αλλά για το πώ μα κάνει εμά να νιώθουμε αυτό ο άνθρωπο. Επαναλαμβάνω. Αυτό ο άνθρωπο που έχει απέναντί σου, αγάπη μου, σε κάνει να νιώθει χαρούμενη. Για να καταλάβει αν αυτό που έχει απέναντί σου σε κάνει να νιώθει χαρούμενη, πρέπει να δει πώ σε κάνει να νιώθει. Μπορεί αυτό που έχει απέναντί σου να είναι γοητευτικό, εντυπωσιακό, σεξι και και πετυχημένο, να τέχει όλο αυτό το πακέτο που λες εσύ, Αχ, ah, έχει super wow, αλλά κανένα από όλα αυτά που μόλι είπα δεν περιγράφει και δεν έχει σχέση με το πώς σε κάνει εσένα να νιώθεις. Αν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου που με κάνει να νιώθω καταθλιπτική, με κάνει να νιώθω μοναξιά, συνεχώς να αμφιβάλλω αν του αρέσω, με κάνει να περιμένω μέρες και μέρες για ένα μήνυμα, σε σημείο να φτάνω, να μην ξέρω αν του αρέσω, αν με θέλει, και να καταλήγουμε να έχουμε τέλος πάντων αυτό που ονομάζεται situation tip, ε, αυτό που νιώθω at the end of the fucking day είναι στρες και άγχος και λύπη και ένα αίσθημα ε, ανασφάλειας. Έτσι νιώθω. Οπότε φίλες και φίλοι που βρίσκεστε σε αυτές τις καταστάσεις αναρωτηθείτε και ρωτήστε ξανά τον εαυτό σας για το άτομο που έχετε απέναντί σας. Σας κάνει να νιώθετε χαρούμενοι. Πώς σας κάνει να νιώθετε. Αν... Αμ, είναι, τα συναισθήματα είναι πολύ καλό να τα κατανοούμε και για να τα κατανοούμε πρέπει να πάρουμε ένα step back και να το δούμε λίγο από μια άλλη σκοπιά. Και μια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο με τα συναισθήματα. Α, γιατί πολλέ φορέ όλα αυτά που προείπα ε, σε οδηγούν σε μια πίεση εσωτερική, η οποία μετά μπορεί να την ξεσπάσει από εδώ και από εκεί. Και αν νιώθετε πιεσμένοι, ε, αγαπημένοι μου φίλοι, καλό είναι να μιλάτε, να τα βγάζετε από μέσα σας και επειδή ξέρω ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι κάποιον δικό του να εμπιστευτούν, είτε γιατί ντρέπονται ότι θα του κρίνει, είτε γιατί δεν νιώθουν άνετα, είτε πολλά είτε, θέλω να ξέρω ότι πάντα υπάρχουν και ψυχοθεραπευτέ και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω τη συνεργασία με τη Highwell. Και προφανώ για όλου εσά που νιώθετε αυτή την πίεση, έχουμε και εκπτωτικό κωδικό γιατί θέλω να σα παρακινήσω να το δοκιμάσετε. Η Highwell, για όσου έχετε δει και στο Instagram που έχω κάνει ε, τη συνεργασία, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχοθεραπεία. Να σα εξηγήσω λίγο πώ λειτουργεί η φάση. Κατεβάζει την εφαρμογή και απαντά σε ένα πάρα πολύ απλό ερωτηματολόγιο που έχει εκεί, προκειμένου να σου κάνουν match με τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή. Είναι κάτι σαν το Tinder, αλλά με ψυχοθεραπευτέ η φάση. Μετά από αυτό γίνεται το match και έχει ένα δωρεάν call ιντερνετικό, 15 λεπτά προκειμένου να δει αν αυτό που σου κάνανε match μέσω τη εφαρμογή σου κάνει έχει 9 δωρεάν calls με άλλου ψυχοθεραπευτέ, αλλά συνήθω μετά από 2-3 κατασταλάζει σε ποιον θέλει να, 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 να ξεκινήσει τη σταθερή σου θεραπεία. Να σημειώσω ότι οι θεραπευτέ πρωτού ξεκινήσουν στη Highwell περνάνε από σειρά συνεντεύξεων και στη συνέχεια του ζητούν αντίγραφο των πτυχίων και των πιστοποιήσεων που έχουν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και αυτό γιατί πρέπει να διαφοροποιηθεί λίγο από το τοπίο που υπάρχει στην Ελλάδα. Αν έχετε παρατηρήσει στην Ελλάδα, αυτό είναι λίγο σαντ. Υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίε όπω σύμβουλοι ψυχική υγεία, life coaches και άλλοι θεραπευτέ σε πολλά εισαγωγικά, που δυστυχώ δυστυχώς, δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και την εκπαίδευση. Ε, και γι' αυτό τονίζω ότι στη Highwell γίνεται αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των επαγγελματιών με του ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτέ που βρίσκει στην πλατφόρμα. Είναι επίση online, πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω το καταλάβατε έτσι όπω σα είπα που γίνεται και το call. Λα, λα, λα. Δεν χρειάζεται να διανύει αποστάσει αν μένει π.χ. στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να μπλέκει στην κίνηση και είναι και ιδανικό για αυτού που είστε από επαρχία και ξέρω ότι στην επαρχία δεν υπάρχει μεγάλη γκάμα σε, σε ψυχοθεραπευτές για να διαλέξει και επειδή ξέρω πώ είναι να ζει σε μια μικρή κοινωνία που μπορεί να πα ρε παιδί μου σε κάποιον ψυχοθεραπευτή και να νιώσει ότι σε όλη η γειτονιά. Εντάξει, την ναι, μεγάλο. Ξέρω, παιδιά. Έχουμε... Όταν μεγάλο έχουμε δύο ψυχολόγου στην, ε, στην Έδεσα. Μαξ, ξέρω εγώ. Ο κωδικό λοιπόν είναι FL20 και σα δίνει 20% έκπτωση στην πρώτη σα συνεδρία. Έχω το link στην περιγραφή του επεισοδίου όπου το ακούσετε, Spotify, Google ή Apple Podcasts. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτή τη συνεργασία. Κάπου εδώ τελείωσα, όντω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι Κυπρέοι φίλοι μου, να ετοιμάζεστε, γιατί έρχομαι 21 και 22 του μηνό στα μέρη σα να παίξω αυτή την υπέρτατη παράσταση που πέρασαμε γαμάτα στη Θεσσαλονίκη. Α, μην το ξεχάσω, ο Γιάννη μου το θύμισε. Θέλω να μου στείλετε, λοιπόν, μία εμ, κόκκινη καρδιά. Αν πιστεύετε ότι το situation ship και όλο αυτό το πράγμα που ονομάζουμε μετά από 6 μήνε είναι κανονική σχέση και απλά κορδεύουμε τον εαυτό μα. Και μια μαύρη καρδιά, αν ε, το situation ship για εσά είναι situation ship και απλά κορδεύει τον εαυτό μα. <laughs> <laughs> Ο μονόδρομο είναι καρδιά, το καταλαβαίνετε. Φυλάκια πολλά. Πέντε στεράκια όπου τα ακούτε γιατί μα αγαπάτε πάρα πολύ. Και θα τα πούμε, παιδιά, την ε, επόμενη εβδομάδα με κάτι πάρα πολύ. Ε, εκπαιδευτικό, επικοδομητικό και με έκπληξη φιλάκια πολλά